Το Διοικητικό Συμβούλιο της Καϊρίου Βιβλιοθήκης, με αφορμή τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση και θέλοντας να τιμήσει το μεγάλο τέκνο της Άνδρου και των πρωταγωνιστών του 21, Θεόφιλο Καϊρή, καθιέρωσε ένα θεσμό. Κάθε 2 χρόνια θα διοργανώνει μια ομιλία από διακεκριμένο επιστήμονα σχετικά με τη μεγάλη αυτή μορφή του νησιού μας και της χώρας μας, την οποία θα κάνει γνωστή και σε έντυπη μορφή. Η απόψινή ομιλία του ακαδημαϊκού Πασχάλη Κιτρομιλίδου, εκ των ειδικών μελετητών του νεοελληνικού διαφωτισμού, αποτελεί την πρώτη εκδήλωση του θεσμού αυτού. Την ιδέα της πραγμάτωσης της παραπάνω πρωτοβουλίας, η ΚΑΕΡΕΣ Βιβλιοθήκη την οφείλει στον Μιχάλη Κονάρη. Ο Θεόφιλος Καϊρής υπήρξε μια μορφή που συνδύαζε σοφία, θάρρος, εντιμότητα, καρτερία και πάνω απ' όλα πίστη στην ελευθερία του ατόμου. Ως το τέλος της ζωής του αγωνίστηκε για την ελευθερία, εθνική και ατομική. Κατά γενική ομολογία υπήρξε ένας από τους πιο συνεπείς εκπροσώπους του φιλελεύθερου πνεύματος στη μαχόμενη αλλά και στην ελεύθερη Ελλάδα. Στην οποιαδήποτε εξουσία έλεγε όχι αυτά που θα της ήταν αρεστά, αλλά εκείνα που ο ίδιος πίστευε ότι ήταν σωστά. Η πολυσχηδής προσφορά του στο έθνος υπήρξε κατά γενική ομολογία ανεκτίμητη. Έδωσε τα πάντα για την πατρίδα του, τόσο κατά τη διάρκεια του απελευθερωτικού της αγώνα, όσο και πριν ή μετά από αυτόν, χωρίς να ζητήσει οποιαδήποτε ανταμοιβή. Μόχθησε για την παιδεία αυτού του τόπου, εμβάθυνε στα θέματα της φιλοσοφίας, πολέμησε στα πεδία των μαχών τον Οθωμανό κατακτητή, χύνοντας το αίμα του για να κερδιθεί η πολυπόθετη ελευθερία, αγωνίστηκε για τον περιορισμό της περιόνιμης ελληνικής διχόνιας, εξελέγει επανειλημμένα αντιπρόσωπος της Άνδρου στις εθνικές συνελεύσεις, εργάστηκε για τη σύνταξη και εφαρμογή του συντάγματος και γενικότερα για τη θεμελίωση του ελληνικού κράτους και για τη σωστή του πορεία στα πρώτα βήματα του ελεύθερου βίου του. Όταν το 1835 ο βασιλιάς Όθων, αναγνωρίζοντας τις μεγάλες προς το έθνος υπηρεσίες του, αποφάσισε να τον τιμήσει απονέμοντάς του τον χρυσό σταυρό του Σωτήρα, εκείνος με ευγένεια και σεμνότητα αποποιήθηκε τη μεγάλη αυτή διάκριση. Δεν έπαιξα τίποτε τιού του βραβείου άξιον παρά μόνο μέρος της επιθυμίας να προσφέρω τι και εγώ προς το έθνος μου αντάξιον των όσων προς αυτό χρεωστώ. Είσαι με δε βασιλεύ, ικανή μένει αμοιβή ότι προσπάθησα να κάνω το προς την πατρίδα χρέος μου. Πόσους πολύτιμους καρπούς για τη μετέπειτα πορεία αυτής της χώρας θα έδινε το ορφανοτροφείο που είχε ιδρύσει με τόσο μόχθο στο γενέθλιο νησί του, αν το άφηναν να λειτουργήσει. Ένα σχολείο στο οποίο δίδασκε σε τελευταία ανάλυση το αυτονόητο, ότι δηλαδή ο κάθε άνθρωπος θα πρέπει να σκέφτεται ελεύθερα. Υπενθυμίζω ότι ανάμεσα στους μαθητές του υπήρχαν και πολλά ορφανά που είχε δημιουργήσει ο αιματηρός αγώνας της Επανάστασης του 21, παρέχοντας σε αυτά δωρεάν φαγητό και στέγη. Με πόση αγνωμοσύνη και αχαριστία συμπεριφέρθηκαν σε αυτόν τον άνθρωπο τα ορατά και αόρατα κέντρα εξουσίας του τόπου, είναι γνωστά και θλιβερά. Στον κατατρεγμό του συνέδραμαν προσωπικές μικρότητες και υποβόσκουσες ενδοεκκλησιαστικές διενέξεις. Υπενθυμίζω ότι το 1850, 2 δηλαδή χρόνια πριν από την καταδικαστική για τον Καϊρή απόφαση του Πλημμυροδικίου Σύρου, το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης, ύστερα από πολύχρονες διαμάχες, αναγνώρισε επιτέλους το αυτοκέφαλο της ελληνικής εκκλησίας. Ο Θεόφιλος Καϊρής υποβλήθηκε σε υπόδεινες τιμωρίες και στερήσεις,
γνώρισε ποικίλες κακουχίες, καταδικάστηκε και σύρθηκε σε φρικτές φυλακές, όπου το ταλαιπωρημένο από το γύρας, τις ασθένειες και τις οθωμανικές σφαίρες σώμα του, άφησε την τελευταία του πνοή. Ωστόσο, λίγες μέρες μετά το θάνατό του, ο Άριος Πάγος τον αθώωσε τελεσίδικα. Από τη μνημειώδη αγόρευση του μεγάλου νομομαθούς της εποχής, του Νικολάου Σαρυπόλου, που είχε αναλάβει την υπεράσπισή του, επαναλαμβάνω ορισμένες φράσεις. «Πάσα κατά του υψίστου προσβολή, υπό μόνο του υψίστου αρμοδίως εκδικάζεται. Τούτο δε, διότι μόνο ο ύψιστος την αλήθεια ακριβώς γιγνώσκων, μόνον αυτός είναι δικαστής επί των αποκλειστικών ενδιαφερόντων αυτών ζητημάτων». Και συνεχίζει παρακάτω. «Αν λοιπόν του Καΐρη τα δόγματα είναι σφαλερά, ως και εγώ με θα απάσεις της Ορθοδοξίας τα νομίζω σφαλερά, άφετα αυτά ελεύθερα, διότι ταχύτερον θέλει καταδειχθεί η πλάνη του. Αν δε όπερ δεν πιστεύω είναι αληθή, τι θέλει δυνηθεί να καταβάλει αυτά». Σε άλλο σημείο της αγόρευσης διαβάζουμε: «Το πρώτον του συντάγματος άνθρων διατείνομαι», λέει ο Σαρύπολος, «ότι κυρίως προσευλήθη, διότι τούτο κηρύττει και πάσης θρησκείας το ελεύθερον και πάσης συνειδήσεως την ακόλυτον διαδήλωση». Η μόνη ασυνέπεια που μπορεί να προσάψει κανείς στα έργα και τις ημέρες του Θεόφιλου Καΐρη, μια ασυνέπεια ανεξήγητη με βάση της περιορθοδόξου πίστης αντιλήψης του, είναι ότι δεν έβγαλε το αράσο. Το 1838 μάλιστα χειροτονήθηκε και ιερέας. Έτσι συνέβαλε στο να φαίνεται βάσιμη η κατηγορία των εχθρών του, σύμφωνα με την οποία διεξήγαγε δόλιο προσελητισμό. Πριν από 20 ακριβώς χρόνια, μια επιφυλίδα του μιλούντος για το Θεόφιλο Καΐρη στον κυριακάτικο τύπο τελείωνε ως εξής. Το 1930, όταν το ελληνικό κράτος γιόρταζε την εκατονταετηρίδα της απελευθέρωσής του από τον Οθωμανικό ζυγό, ο Καΐρης ξεχάστηκε παντελώς. Ας ελπίσουμε ότι όταν το έθνος θα γιορτάζει τα 200 χρόνια του μεγάλου ξεσηκωμού του, οι τότε υπεύθυνοι θα τον θυμηθούν. Η σημερινή μας εκδήλωση μπορεί να προσληφθεί ως μια απόδειξη ότι αυτή τη φορά ο Θεόφιλος Καΐρης δεν ξεχάστηκε, πολύ περισσότερο μάλιστα αφού ο μιλητής που θα έχουμε τη χαρά σε λίγο να ακούσουμε τυχάει να είναι και μέλος της επίσημης Επιτροπής για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την έναρξη της Επανάστασης που όρισε η ελληνική πολιτεία. Η πανδημία βέβαια του COVID-19 είχε ως αποτέλεσμα η ενημέρωση των Ελλήνων για την προσφορά των ηγετικών και πνευματικών μορφών του αγώνα του 21 και των πρώτων χρόνων του ελεύθερου βίου να είναι πλημελής, καθώς έως σήμερα προκάλεσε τη ματέωση πολλών σχετικών εορταστικών εκδηλώσεων που προέβλεπαν μαζική παρουσία κοινού. Δράτουμε της ευκαιρίας να υπενθυμίσω ότι η επαιτειακή έκθεση που οργάνωσε στους χώρους της η Καΐριος Βιβλιοθήκη είναι επίσης αφιερωμένη στο Θεόφιλο Καΐρη και έχει τον τίτλο «Θεόφιλος Καΐρης, αγωνιστής και πολιτικός». Χάρη στη γενοδορία της μοναδικής εν ζωή απογόνου του Θεόφιλου Καΐρη, Ειρήνης Ευανθίας Καΐρη Γιαννουλοπούλου, εκτίθενται για πρώτη φορά ανάμεσα σε άλλα προσωπικά αντικείμενα του μεγάλου ανδρός, όπως και της αδερφής του Ευανθίας, μιας ξεχωριστής Ελληνίδας της εποχής. Πρόκειται για μια σημαντική έκθεση που δυστυχώς έως σήμερα δεν φαίνεται να έχει την επισκεψιμότητα που της αξίζει. Σημειώνω ότι στην ίδια έκθεση παρουσιάζονται και ορισμένα αξιόλογα εκθέματα σχετικά με τον φιλελληνισμό που είχε την καλοσύνη να παραχωρήσει ειδικά για την έκθεση αυτή ο Κώστας Βελέντζας, πρόεδρος του νεοσύστατου Μουσείου Φιλελληνισμού, ενός ξεχωριστού μουσείου που κοσμεί από φέτος στην Αθήνα. Και έρχομαι τώρα να σας παρουσιάσω τον εκλεκτό μιλητή μας. Ο Πασχάλης Κυτρομιλίδης γεννήθηκε το 1949 στη Λευκωσία της Κύπρου από γονείς φιλόλογους, εκπαιδευτικούς.
αποφύτησε από το Παγκύπριο Γυμνάσιο το 1968 και με υποτροφία του δήματος Fulbright συνέχισε τις σπουδές του στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όπου και σπούδασε πολιτικές επιστήμες. Για τρία χρόνια, από το 1969 έως το 1972, φοίτησε στο Πανεπιστήμιο του West Leyen, του Connecticut, και αμέσως μετά για 7 ολόκληρα χρόνια έως το 1979 στο Πανεπιστήμιο του Harvard, στο οποίο και ολοκλήρωσε το 1978 τη διδακτορική του διατριβή με αντικείμενο τις πολιτικές και κοινωνικές ιδέες του νεοελληνικού διαφωτισμού ως συντελεστές της ιδεολογικής και πολιτικής αλλαγής και ακόμη ως διαμορφωτές των θεσμών της νεότερης Ελλάδας. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, εντάχθηκε γρήγορα στο διδακτικό προσωπικό του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου για να εκλεγεί το 1987 καθηγητής πολιτικής επιστήμης, θέση στην οποία παρέμεινε μέχρι την αφιπηρέτησή του το 2016, οπότε πήρε τον τίτλο του ομότιμου καθηγητή. Εκτός από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, έχει διδάξει κατά καιρούς σε πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών, της Μεγάλης Βρετανίας, Γαλλίας και Ιταλίας. Μνημονεύω επίσης τη θητεία του για 10 και πλέον χρόνια, το 2000 μέχρι το 2011, ως διευθυντής στο Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Έχει τύχει πολλών διακρίσεων και έχει τιμηθεί από φορείς τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας. Έχει υπηρετήσει από διάφορες θέσεις σε διοικητικά συμβούλια πολλών επιστημονικών και όχι μόνο ιδρυμάτων και εταιριών και είναι εκδότης ή μέλος συντακτικών ή συμβουλευτικών επιτροπών διαφόρων επιστημονικών περιοδικών ελληνικών και διεθνών. Εξαιρετικά πλούσιο και πολυσχηδές είναι το συγγραφικό του έργο σε αυτοτελή δημοσιεύματα και σε επιστημονικά άρθρα και βιβλιοκρισίες βιβλιοπαρουσιάσεις. Η μνημόνευση μόνο των τίτλων όλων αυτών των δημοσιευμάτων του σας βεβαιώνω ότι θα απαιτούσε πολύ χρόνο. Το έργο του σημερινού ομιλητή μας κινείται γύρω από τα θέματα των εθνικών προσδιορισμών, της διαμόρφωσης της εθνικής ταυτότητας, της ανάπτυξης των εθνικών κινημάτων και των εθνοτικών συγκρούσεων. Ως Έλληνας, αλλά και ως Κύπριος, δεν ήταν δυνατόν να μην ασχοληθεί και με την εις βάθος διερεύνηση και καλύτερη κατανόηση του εθνικού προβλήματος της μαρτυρικής Μεγαλονήσου. Κορμό πάντως του ερευνητικού συγγραφικού του έργου αποτελούν οι μελέτες του για το πολιτικό περιεχόμενο του διαφωτισμού και των επιδράσεών του στον χώρο της ελληνικής παιδείας. Πρόκειται για μελέτες με διεθνή απήχηση που είχαν ως αποτέλεσμα το έργο του Ευγένιου Βούλγαρη, του Ιώσιπου Μισιόδακου, του Ρίγα Φεραίου και αυτό ακόμα του Αδαμάντιου Κοραή να μην απασχολεί πλέον μόνο την ελληνική επιστημονική κοινότητα αλλά και τη διεθνή. Η μελέτη των σχέσεων διαφωτισμού και θρησκείας είναι ένα άλλο πεδίο έρευνας του Κιδρομιλίδη που τον όθησε στη διερεύνηση των σχέσεων θρησκείας και πολιτικής όπως και στον καλύτερο προσδιορισμό του ρόλου της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην οποία κυρίως βασίστηκε η παιδεία του ελληνισμού του ευρισκομένου εντός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας τουλάχιστον μέχρι τα χρόνια της Επανάστασης. Επιστέγασμα και επιβράβευση όλου αυτού του έργου ήταν η εκλογή του το 2020 ως τακτικού μέλους της Ακαδημίας Αθηνών στην έδρα της ιστορίας των πολιτικών θεωριών. Κυρίες και κύριοι, έχουμε απόψε τη χαρά να ακούσουμε έναν εκ των κορυφαίων μελετητών του διαφωτισμού και της ιστορίας των πολιτικών θεωριών. Αγαπητέ συνάδελφε, σε ευχαριστώ θερμά που αποδέχτηκες την πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Καϊρίου Βιβλιοθήκης να έρθεις στο νησί του Θεόφιλου Καϊρή και να μιλήσεις για τον εξέχοντα αυτόν άνδρα στους συμπατριώτες του και σε όσους άλλους επισκέπτες τυχαίνει να βρίσκονται σήμερα εδώ ανάμεσά μας στον ωραίο αυτό χώρο. Σε προσκαλώ να πάρεις το λόγο. Σας ευχαριστώ. Χαίρομαι, λέω, ιδιαίτερα που ξαναβρίσκομαι στο ωραίο νησί της Άνδρου μετά από μερικές δεκαετίες, το οποίο γνώρισα πάντα σε σχέση με τον Θεόφιλο Καϊρή και την
παρουσία του στην πνευματική ζωή του νεότερου ελληνισμού. Ευχαριστώ ιδιαίτερα την Καΐριο Βιβλιοθήκη για αυτή την ευκαιρία να επανέλθω στην Άνδρο και να ξανασκεφτώ σοβαρά για τη σημασία του έργου και της μαρτυρίας του Θεόφιλου Καΐρη. Και ευχαριστώ τον αγαπητό συνάδελφο Μιχαήλ Τιβέριο για την πρόσκληση αλλά και για την πρόκληση της απόψινής βραδιάς, γιατί πραγματικά ξανασκύβοντας επάνω στο εκτενέστατο συγγραφικό έργο του Καΐρη και τις σχετικές μαρτυρίες, καταλαβαίνει ο μελετητής τόσο το μέγεθος όσο και τη δυσκολία του θέματος. Θα ήθελα όμως πριν αρχίσω να θυμηθώ απόψε μαζί σας τον άνθρωπο από τον οποίο γνώρισα την Άνδρο και τον Θεόφιλο Καΐρη, έναν πραγματικό φίλο, τον Δημήτριο Πολέμη, ο οποίος χάρισε σε αυτό το νησί μια ανεκτίμητη προσφορά με το επιστημονικό του έργο και όλη την προσπάθεια που κατέβαλε για την διάσωση των πηγών αλλά και για την επιστημονική αξιοποίηση των πηγών της ιστορίας και της πνευματικής παρακαταθήκης της Άνδρου και πιο συγκεκριμένα του Θεόφιλου Καϊρή. Η απόψινή βραδιά πιστεύω αξίζει να του αφιερωθεί τιμώντας την μεγάλη του προσφορά στην μελέτη του Θεόφιλου Καϊρή. Ο Καΐρης, ο Θεόφιλος Καΐρης, είναι, γράφει ο Ευάγγελος Παπανούτσος, μια μεγάλη μορφή του πνευματικού ελληνισμού της εποχής μας. Ήδη στις αρχές της δεκαετίας του 50 είναι πρόσωπο αντιλεγόμενο. Κοντά στο μικρόφωνο. Είναι όντως πρόσωπο αντιλεγόμενο ο Καΐρης. Και γιατί? Για το σκάνδαλο που προκάλεσε με τις θρησκευτικές του απόψεις, πιο συγκεκριμένα την κριτική του στάση στο ζήτημα της θρησκείας, η οποία μπορεί να φαινόταν παράδοξη και ασυνήθιστη έξω από τα συμβατικά δεδομένα της εποχής, αλλά ήταν μια στάση η οποία είχε τα παράλληλά της την εποχή που εκδηλώθηκε από τον Καΐρη σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Και η στάση αυτή, η οποία πήγαζε από τη βαθύτατη πίστη και αγάπη του στο Θεό, που δεν σταματά ο Καΐρης να επαναλαμβάνει σε όλα τα συγγράμματά του, προκάλεσε εντούτοις φοβερή ανασφάλεια στην Εκκλησία της Ελλάδος, με όλες τις παρεπόμενες αντιδράσεις και ενέργειες του ελληνικού κράτους πλέον, που εξέθεσαν ανεπανόρθωτα τη χώρα και κατέληξαν στο μαρτυρικό τέλος του Καΐρη. Ώστε θα μπορούσε κανείς να αντιτείνει στον Ευάγγελο Παπανούτσο ότι δεν είναι ο Καΐρης το αντιλεγόμενο σημείο, ούτε οι θρησκευτικές του απόψεις η πέτρα του σκανδάλου, αλλά το πρόβλημα ανακύπτει από τις ιδεολογικές χρήσεις στις οποίες κατά καιρούς υπευλήθησαν οι ιδέες του και η μαρτυρία του και η περίπτωσή του. Συχνά ιδεολογικές χρήσεις ξένες προς την ουσία του ζητήματος, δηλαδή προς τις σκέψεις και τις ιδέες του ίδιου του Καΐρη. Αυτό που απαιτείται λοιπόν είναι να γνωρίσουμε τον Καΐρη ως πνευματική προσωπικότητα πρώτης γραμμής για τα δεδομένα του ελληνικού 19ου αιώνα. Να σταθούμε με σεβασμό μπροστά στον ασυμβίβαστο του αγώνα, που υπήρξε αγώνας για την πνευματική ελευθερία. Και αυτό θα επιχειρήσω να κάνω απόψε μαζί σας, με αναδρομές στις διαδρομές του βίου του, οι οποίες είναι ενδεικτικές για την προσωπικότητα και τις αξίες που την προσδιόριζαν, αλλά και μια συνομιλία με τον κόσμο των ιδεών του.
αν στραφούμε πρώτα στις διαδρομές του βίου, θα μπορούμε εύκολα να διακρίνουμε τρεις χαρακτηριστικές φάσεις της ζωής και της πνευματικής μαρτυρίας του Καϊρή. Η πρώτη φάση φυσικά, μέχρι από την γέννησή του στην Άνδρο το 1784 μέχρι την Επανάσταση του 1821, θα μπορούσε να ονομαστεί η δημιουργία ενός διαφωτιστή. Από τη στιγμή που έφυγε από την Άνδρο σε παιδική ηλικία, το έτος 1791, για να αρχίσει την εκπαίδευσή του στην Ακαδημία των Κηδωνιών στη Μικρά Ασία, μέχρι την στράτευσή του στον επαναστατικό αγώνα το 1821, ο Καϊρής διέρχεται διαδοχικά από τις φάσεις πραγματικά της δημιουργίας δια της παιδείας, της συνείδησης ενός ανθρώπου του διαφωτισμού. Οι σπουδές στην Ακαδημία των Κηδωνιών υπό τον Βενιαμίν Λέσβιο. Οι σπουδές στα χρόνια 1806 έως 1807 στην Πίζα της Ιταλίας και το έτος 1808 στο Παρίσι. Σπουδές για τις οποίες δεν έχουμε ακριβείς πληροφορίες, τις οποίες όμως θα μπορούσε η έρευνα εύκολα να αποκαταστήσει μελετώντας το πανεπιστημιακό περιβάλλον, ιδίως στην Πίζα, αυτά τα χρόνια. Αργότερα, μετά το 1810, ο Καϊρής επανέρχεται στην Καθημάς Ανατολή και αναλαμβάνει για ένα σύντομο διάστημα το έτος 1811 τη διεύθυνση της σχολής της Σμύρνης, για την οποία έχουμε μια πολύ χαρακτηριστική αναφορά στο μεγάλο περιοδικό του διαφωτισμού, τον Λόγιο Ερμή της Βιέννης, το έτος 1812. Αναφέρει ο Λόγιος Ερμής σε μια ανώνυμη ανταπόκριση από τη Σμύρνη. Στο σχολείο της Σμύρνης, σχολαρχούντος εν αυτό του σοφολογιωτάτου διδασκάλου κυρίου Θεοφίλου του Εξάνδρου, τα επιστημονικά και κατά τους νεωτέρους αρίστος παραδιδόντος. Ώστις ετελείωσε μεν τα επιστημονικά μαθήματα παρά το σοφολογιωτάτο ιεροδιδασκάλης κυρίου Βενιαμίν, διέτριψε δε και χρόνους κατ' Ευρώπην σπουδάζω. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του διαφωτιστή. Αφενός με οι σπουδές στην Ευρώπη, αφετέρου η διδασκαλία κατά τους νεωτέρους των επιστημονικών, δηλαδή των θετικών επιστημών. Και αυτό είναι το χαρακτηριστικό το οποίο προσδιορίζει την ταυτότητα των διαφωτιστών από την εποχή του Ευγενίου Βούλγαρη μέχρι τον Θεόφιλο Καϊρή. Στη Σμύρνη όμως το κλίμα δεν ήταν πρόσφορο λόγω των πολλών κοινωνικών διενέξεων οι οποίες ήδη ανέκυπταν σε σχέση με τα σχολικά πράγματα. Και ο Καϊρής το έτος 1812 επανήλθε στην Ακαδημία των Κηδωνιών ως σχολάρχης και υπηρέτησε εκεί έως την έναρξη της Επανάστασης και την καταστροφή των Κηδωνιών. Είναι η στιγμή, τα 10 χρόνια πριν το 1821, που ο διαφωτισμός στην ελληνική παιδεία βρίσκεται στην ακμή του. Και οι Κηδωνίες, η Ακαδημία των Κηδωνιών, είναι από τα κορυφαία κέντρα της καρποφορίας του διαφωτισμού. Και οι μαρτυρίες είναι αρκετές, οι οποίες μας λένε κάτι και για την διδακτική προσφορά του Καϊρή ως πρωταγωνιστή σε αυτή την καρποφορία. Το έτος 1817 βρέθηκε στις Κηδωνίες ακόμα και ένα τυπογραφείο, το οποίο έστειλε από το Παρίσι ο
Γάλλος εκδότης, γνωστός του γνωστού εκδοτικού οίκου των Παρισίων, ο Αμπρουάζ Φερμέν Τιτό, και έτσι έφτασε και ο τεχνολογικός εξοπλισμός για την εμπέδωση του διαφωτισμού στο κέντρο αυτό της ελληνικής παιδείας. Είναι ακριβώς τα ίδια χρόνια που με βάση την μαρτυρία του Φερμέν Τιτό, που περιόδευσε την ελληνική Ανατολή του έτους 1816, γνωρίζομαι ότι στην Ακαδημία των Κηδωνιών διδάσκονταν αρχαίες ελληνικές τραγωδίες στα αρχαία ελληνικά, και γνωρίζουμε ότι παρουσιάστηκε η Εκάβη του Ευρυπίδη κατά τη μαρτυρία του Φερμέν Τιτό, και οι μαθητές της σχολής άλλαζαν τα ονόματά τους σε αρχαία ελληνικά για να ανασυνδεθούν έτσι με την κλασική αρχαιότητα που ήταν ο αγωγός και της διαμόρφωσης της εθνικής ταυτότητας και του οραματισμού της ελευθερίας. Ο Φερμέν Τιτό στο έργο του αυτό για την περιήγησή του στην Ανατολή παραθέτει και μια χαρακτηριστική λεπτομέρεια την οποία θα ήθελα να σας διαβάσω. Ποιος θα μπορούσε να υποπτευθεί ότι σε αυτή την σχεδόν άγνωστη πόλη, ένα άθλιο μικρό σπίτι στην Ασία, έκλεινε μέσα του μια τόσο εξαίρετη μόρφωση? Είναι η περιγραφή της οικίας όπου ζούσαν ο Θεόφιλος Καΐρης και η Ευανθία, από το έργο του Φερμέν Τιτό. Και η σχέση αυτή του θαυμασμού και της εκτίμησης διήρκησε αρκετά χρόνια, και υπάρχουν αρκετές επιστολές που είναι δημοσιευμένες πλέον στην αλληλογραφία του Θεόφιλου Καΐρη από τον Φερμέν Τιτό, που του γράφει από το Παρίσι, «Cher Théophile», και τον πληροφορεί για διάφορα ζητήματα σε σχέση κυρίως με την αποστολή βιβλίων για την Ακαδημία. Παράλληλα με την μαρτυρία του Τιτό, υπάρχουν και οι σημαντικότερες μαρτυρίες που προέρχονται από την αλληλογραφία του Θεόφιλου Καΐρη με τον Αδαμάντιο Κοραή. Ο Κοραής, ο πραγματικά πρίτανης του διαφωτισμού αυτά τα χρόνια, αλληλογραφεί συχνά με τον Καΐρη από το έτος 1815 μέχρι το 1820, συμβουλεύοντας τον κυρίως για την λειτουργία του σχολείου και για ένα συγκεκριμένο θέμα στο οποίο επανέρχεται ο Κοραής με επιμονή. Χρειάζεστε να εμπλουτίσετε τη βιβλιοθήκη της σχολής με ευρωπαϊκά βιβλία. Και αυτό εξηγεί, νομίζω, και την σύνθεση της βιβλιοθήκης την οποία τελικά μπόρεσε να συγκροτήσει ο Καΐρης και η οποία λειτουργήσε ως η βιβλιοθήκη του δικού του σχολείου και στην Άνδρο, και η οποία κατά καλή τύχη σώζεται σήμερα στην Καΐριο Βιβλιοθήκη. Ο Κοραής στήριζε μεγάλες ελπίδες στον Θεόφιλο Καΐρη και τους άλλους συγχρονούς του της τελευταίας γενιάς του νεοελληνικού διαφωτισμού. Και είναι χαρακτηριστικό αυτό που του γράφει σε σχέση με τις ελπίδες που στήριζε σε αυτούς στην επιστολή του της 5ης Απριλίου του 1815. «Σε παρακαλώ και τούτο πριν αποθάνω, με τον Βάμβαν να ενωθεί σφιχτά και με τον Κούμαν, και να κάμετε ιεράν συνωμοσίαν υπέρ της αναγεννήσεως της νεκρωμένης ημών κοινής πατρίδος, και θέληση δίν πόσα καλά προσδόκει τα μέλη να γεννήσει η τιάφτη σύμπνοια». Είναι και οι δύο, ο Βάμβας και ο Κούμας, στενοί μου φίλοι, και πείθονται εις τα συμβουλάς μου, όχι ως σοφωτέρου, αλλά ως γυραλαιοτέρου, και ως μαθόντος δια την μακράν μεταξύ των φωτισμένων εθνών διατριβήν, πώς διαδίδονται και πώς αυξάνονται τα φώτα. Άκουσέ με, και εσύ δια την αγάπη της Ελλάδος.
και προθυμήθητε και οι τρεις, εντάμα, να την πλύνετε από τον βόρβορον της απαιδευσίας, δια να αξιωθείτε, όταν φτάσει η τελευταία σας ώρα, να εκφωνήσετε χωρίς δισταγμόν τα άξια της ελληνικής ψυχής λόγια ταύτα, με κεφαλαία στο χειρόγραφο του Κοραή. Δεν σε φοβούμαι θάνατε, επειδή η ζωή μου όλη αφιερώθη εις ωφέλειαν της πατρίδος μου. Αυτές λοιπόν είναι οι ελπίδες του Κοραή από τους νεότερους διαφωτιστές, τους οποίους θεωρούσε ότι δια της υπηρεσίας της παιδείας των φώτων θα γίνονταν και πρωτεργάτες της ελευθερίας της Ελλάδος. Ο Καΐρης ανταποκρίνεται σε αυτές τις παρενέσεις και τις εκκλήσεις του Κοραή, τον οποίον αποκαλεί στα γράμματά του «Σοφέ της Ελλάδος διδάσκαλε» ή «Της ασθενούς της Ελλάδος αληθινέ ιατρέ», θυμίζοντας και την ιατρική ιδιότητα του Κοραή. Και σε μια επιστολή του έτους 1819, στην οποία συζητά το ζήτημα της ανορθώσεως και της καλλιέργειας της ελληνικής γλώσσας, σημειώνει ο Καΐρης, «Πλύνει πατρίς ενθυμείτε και θέλει ενθυμίστε διαπαντός και την αρχή του καθαρισμού της γλώσσης της από τον Κοραή». Και βεβαίως σημειώνει ότι η Ελλάς, της οποίας όλοι οραματίζονταν την επερχόμενη ελευθερία, θα θυμάται πάντα τον Κοραή ως τον πνευματικό της αναμορφωτή. Έτσι δημιουργείται ο Καΐρης ως διαφωτιστής. Και την ώρα που επέστη το πλήρωμα του χρόνου και κηρύχθηκε η Επανάσταση, ήταν έτοιμος να περάσει από την θεωρία στην πράξη. Έζησε την μεγάλη τραγωδία της καταστροφής των Κηδωνιών, οι Κηδωνίες, το σημερινό Άιβαλικ, στην Αιωλίδα. Ήταν μια ελληνική πόλη στην ακτή της Μικράς Ασίας, η οποία ως κέντρο εμπορίου είχε τα οικονομικά μέσα να αναπτύξει την παιδεία. Και βεβαίως βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα της αντεκδίκησης των Οθωμανικών αρχών όταν κηρύχθηκε η Επανάσταση. Και ο τοπικός πληθυσμός μαζί και ο Καΐρης, όσοι σώθηκαν από τις φαγές, βρέθηκαν πρόσφυγες σε διάφορα μέρη της Ελλάδος, ιδίως αρχικά στα Ψαρά, και από εκεί διεσπάρισαν στα άλλα νησιά. Ο Καΐρης εγκατέλειψε τις Κηδωνίες, ήρθε στην Άνδρο, όπου στις 10 Μαΐου του 1821 κήρυξε την Επανάσταση. Και άλλοι διαφωτιστές, όπως ο Άνθιμος Γαζής, που κήρυξε την Επανάσταση στις Μηλιές του Πηλίου, ο Γρηγόριος Κωνσταντάς, ο Βενιαμίν Λέσβιος, οι πεπαιδευμένοι, έσπευσαν να αγωνιστούν. Και ο Καΐρης, αφού κήρυξε την Επανάσταση στην Άνδρο, αποφάσισε να μετάσχει της εκστρατείας για την Επανάσταση στην περιοχή του Ολύμπου. Και έχουμε την τύχη να κατέχουμε το ημερολόγιο αυτής της ενέργειας του διαφωτιστή, ο οποίος την ώρα του αγώνα της ελευθερίας, την ώρα της Επανάστασης, περνά από την θεωρία στην πράξη. Για την Επανάσταση στον Όλυμπο έχουμε την μαρτυρία του Καΐρη, αλλά έχουμε και την μαρτυρία πέρι της συμμετοχής του Καΐρη από έναν από τους σημαντικότερους συγγραφείς απομνημονευμάτων της ελληνικής Επανάστασης, τον Νικόλαο Κασομούλη. Στον πρώτο τόμο των απομνημονευμάτων του, «Στρατιωτικά ενθυμήματα» τα ονομάζει, γράφει ο
Νικόλαος Κασομούλης. Το όνομα του Ολύμπου ηχούσε και ήλκιεν καθενός στην καρδία, κοντά στους πυρηγητάς. Ήλθεν, αναφέρεται σε μια ομάδα φιλελλήνων που βρέθηκαν εκεί εκείνη τη στιγμή. Ήλθεν και ο ενάρετος ιεροσοφολογιότατος Θεόφιλος Καΐρης από Άνδρων. Ανταμώθημεν, με εξήγησε την επιθυμία του ότι ήθελε να συναγωνιστεί στον Όλυμπο. Του επρόσφερα τον εαυτό μου ευθύς να τον βοηθήσω εις ό,τι δύναμαι ως πατέρα φιλόμουσο. Του υπεσχέθημεν όλα στας επιτυχίας δι' αυτόν, μόνον να μας συνοδεύσει ως μέντορ. Έτσι υποδέχτηκαν οι κλέφτες που έγιναν επαναστάτες τον ιεροσοφολογιότατον, ο οποίος έρχεται, λέει, ως πατέρας φιλόσοφος να συμμετάσχει και να τους εμπνεύσει για τις επιτυχίες τους ως μέντορας. Όταν τα διαβάζει κανείς αυτά, νομίζει ότι υπάρχει μια φοβερή διαφορά ηλικίας. Ο Κασομούλης ήταν τότε περίπου 26-27 ετών και ο Καΐρης 37-38. Όμως αυτά τα 10 χρόνια της διαφοράς τον κάνουν να φαίνεται λόγω της παιδείας του ως έναν μέντορα των αγωνιστών. Στον Όλυμπο, όπως είναι γνωστό, ο Καϊρής τραυματίστηκε και το τραύμα και οι συνέπειες του τον συνόδευσαν σε όλη του την ζωή. Παρ' όλα αυτά, μετά την επανάσταση στον Όλυμπο, συμμετέχει ενεργά και στην πολιτική ζωή της επαναστατικής Ελλάδας, κυρίως ως παραστάτης, δηλαδή εκλεγμένος εκπρόσωπος του Αιγαίου Πελάγους στις εθνικές συνελεύσεις. Δεν συμμετέχει στην πρώτη εθνοσυνέλευση, γιατί τότε βρίσκεται στον Όλυμπο, αλλά συμμετέχει στην εθνοσυνέλευση του Άστρου, στην δεύτερη εθνοσυνέλευση, στην οποία ψηφίζεται το δεύτερο σύνταγμα, ο νόμος της Επιδαύρου, που φέρει μεταξύ άλλων στη σελίδα 35 της πρώτης έκδοσης και την υπογραφή Θεόφιλος Εξάνδρου. Τώρα παρακολουθούμε αυτό που ένας άλλος συγγραφέας απομνημονευμάτων από την Ελληνική Επανάσταση, ο Νικόλαος Δραγούμης, γράφει στις ιστορικές αναμνήσεις που εξέδωσε το έτος 1874. Παρακολουθούμε την ευγενή χωρία των πεπαιδευμένων, όπως λέει ο Δραγούμης, μεταξύ αυτών και τον Θεόφιλο Καΐρη, οι οποίοι έσπευσαν να αγωνιστούν στην Επανάσταση. Η ευγενής χωρία των πεπαιδευμένων ή της κληρονόμος προαιωνίων παραδόσεων ήρχε το ή να αποτίσει εξανθούσας τέλος πάντων αυτάς, τας προαιώνες παραδόσεις, διηδρότος και αίματος. Ήρχε το ή να ήδη ζώσαν την μέχρι τούδε νεκράν, αλερασμιωτά την των λέξεων, την λέξην πατρίς ή της μονότονος ως νεκρόσιμος ήχος πόδωνος ευόμβη 400 έτη περί τας ακοάς των λογίων γενεών. Ο Καΐρης ανήκε σε αυτούς τους λογίους, εκείνους οι οποίοι συντρίψαντε στον κάλαμο εδραπέτευσαν προς την παλαίουσαν Ελλάδα και ετράπησαν εις το υπερελευθερίας, ομονίας και δημοσίας τάξεως κήρυγμα. Γνωστότατη μεταξύ αυτών ο Βενιαμίν Λέσβιος, ο Άνθιμος Γαζής, ο Γρηγόριος Κωνσταντάς, ο Νεόφυτος Βάμβας, ο Θεόκλητος Φαρμακίδης, ο Θεόφιλος Καΐρης. Είναι αυτοί, προσθέτει ο Δραγούμης, οι οποίοι υποστήριζαν με συνέπεια και επιμονή την συνταγματική διακυβέρνηση. Άξιον δε σημειώσεως ότι ουδείς ποτέ εξ αυτών έγραψεν υπέρ Αλίου Καΐρης, λέγοντας τον κυβερνήτη: «Φέρε πάντοτε κατά νου ότι προλίγων ήδη ετών εσύντριψε τα σανίσεις», αναφέρεται στο ελληνικό έθνος τώρα, «με τα σοπία σι το δεμένο και ετείναξε των βαρύτερων της δουλείας ζυγών, ότι απεφάσισε
ή να ζήσει αυτόνομο και ανεξάρτητον, ή να ταφεί υπό τα ερείπια της επισημωτέρας δια την ελευθερία γης του κόσμου. Ότι δια να την αναλάβει πάλι, είδε τους ιερείς της ιεράς θρησκείας του κρεμαμένους και σειρωμένους εις την γήν ως καταδίκους, το Βυζάντιον, τη Σμύρνη, πολλά τη Ασία, τη Ευρώπη και των περί αυτάς νήσων χώρα βαμμένα με το αίμα των τέκνων του, τα Σκηδονία, πρώτην των Ελληνίδων πόλεων. Θύμα γενομένη τη μανία των τυράννων, πυρπολιθή σα και κατασκαφή σα, από την Θράκη έω την Ήπειρον και από την Ήπειρον έω το έσχατον τη Πελοποννήσου, έω το έσχατον τη Πελοποννήσου ακροτήριον, τα επισημωτέρα πόλη και κομοπόλη του, κατεδαφισμένας και ερημωμένας. Και το θαυμασιότερο, λέει, εν μέσω όλων αυτών των συμφορών, εν μέσω των φλογών και του εχθρικού σιδήρου, του κρότου των όπλων και της συγκρούσεως των παθών, εσυλλογίστηκε, εδυνήθη το ελληνικό έθνος, να συντάξει πολιτικό σύνταγμα, κατά το οποίο η θέληση να πολιτεύεται και το οποίο με το αίμα του απεφάσισε να υπερασπίζεται. Αυτή είναι η πολιτική σκέψη του Καΐρη. Αυτός είναι ο πολιτικός Καΐρης, ο άνθρωπος ο οποίος προσφέρει παρενέσεις στον κυβερνήτη, διερμηνεύοντας τις ελπίδες και τις προσδοκίες ολόκληρου του ελληνικού έθνους. Πόσο ρεαλιστικές ήταν αυτές οι προσδοκίες, είναι ένα άλλο ερώτημα. Η διατύπωση του όμως εγγράφεται στην επίμονη προσήλωση του Θεόφιλου Καΐρη, στις αρχές και τις πεποιθήσεις του για το αγαθόν και το δέον, και είναι ακριβώς ο άνθρωπος ο οποίος δεν συμβιβάζεται όταν τίθεται το ερώτημα ως προς το αγαθόν και το δέον. Δεν χωρούν σκοπιμότητες, δεν χωρούν συμβιβασμοί μέχρι σε σχάτων στην στράτευση και στην υπηρεσία του δέοντος. Αυτός λοιπόν είναι ο πολιτικός Καΐρης, ο οποίος όμως βλέποντας την εξέλιξη των πραγμάτων και έχοντας κατά νου κυρίως την παιδαγωγική αποστολή, την οποία κατεξοχήν είχε θέσει στον εαυτό του, αποσύρεται από τα πολιτικά πράγματα και αποδύεται στην άλλη, την τελευταία μεγάλη προσπάθεια της ζωής του, την υπηρεσία της παιδείας των ελεύθερων Ελλήνων, με το σχέδιο της ίδρυσης του ορφανοτροφείου της Άνδρου, ήδη από το 1831 και εξής, με τις ζητίες και την προσπάθεια της συγκέντρωσης πόρων, που στα ταξίδια του για την προσπάθεια αυτή τον φέρνει σε επαφή με προτεσταντικές και ευαγγελικές οργανώσεις στην Δυτική Ευρώπη και τον καθιστά κοινωνό και των θρησκευτικών προβληματισμών, οι οποίοι μετά την Γαλλική Επανάσταση, την εποχή της Παλαινόρθωσης, προσπαθούν να αναζωογονήσουν το θρησκευτικό συνέστημα στην Ευρώπη, προτείνοντας μια πιο εσωτερικευμένη αντίληψη της θρησκευτικής ζωής και μια λιγότερο ανασφαλή και αμυντική στάση απέναντι στις προκλήσεις της νεωτερικότητας. Είναι ο φιλελεύθερος καθολικισμός, ο οποίος εκφράζεται από στοχαστές, θρησκευτικούς στοχαστές, όπως ο Φελισιτέ Ντελαμενέ στη Γαλλία, όπως αργότερα θα εκφραστεί μεταξύ των Αγγλικανών από τη λεγόμενη κίνηση της Οξφόρδης, ακόμα και από ένα νέο Πάπα που εκλέγεται στις παραμονές της Επανάστασης του 1848
και που ανησύχησε τον Μέτερνιχ, ο οποίος σχολίασε: «Το μόνο που μας έλειπε τώρα είναι και ένας φιλελεύθερος πάπας». Αυτός είναι ο θρησκευτικός περίγυρος που γνωρίζει ο Καΐρης στην Ευρώπη και του δίνει ερεθίσματα για την αποσαφήνιση των δικών του θρησκευτικών πεπιθήσεων. Με τους πόρους που συγκέντρωσε, μπόρεσε εν τέλει να πραγματοποιήσει το μεγάλο όνειρο της ζωής του, να περιθάλψει τα ορφανά του αγώνα. Έργο το οποίο ήταν το πρώτο έργο που ανέλαβε και ο ίδιος ο Καποδίστριας όταν ίδρυσε το ορφανοτροφείο της Έγινας, έργο το οποίο διεκπεραίωναν οι φιλέλληνες στην Ευρώπη, στο Μόναχο και στη Γενέβη, όπως είναι γνωστό, και το οποίο έρχεται τώρα ο Καΐρης να πραγματοποιήσει στην Άνδρο με τα εγκαίνια του ορφανοτροφείου το 1836 και με την μεταβολή αυτού του ιδρύματος, που δεν είναι σχεδιασμένο μόνο ως ένα φιλανθρωπικό κατάστημα, αλλά και ως ένα πρωτοποριακό σχολείο. Εφαρμόζεται πιο πρωτοποριακή παιδαγωγική μέθοδος, η αλληλοδιδακτική, η λεγόμενη λαγκαστεριανή μέθοδος, στην οποία τα μεγαλύτερα παιδιά που είναι πιο προχωρημένα διδάσκουν τα μικρότερα και έτσι δημιουργείται μια μεγαλύτερη όσμωση στην μετάδοση των γνώσεων. Δημιουργεί μια εντυπωσιακή βιβλιοθήκη με σημαντικότερα συγγράμματα και της εποχής του διαφωτισμού, την μεγάλη εγκυκλοπαιδεία του διαφωτισμού των Νταλαμπέρ και Ντιντρό, αλλά και πάρα πολλά θεολογικά συγγράμματα που φέρνουν τις ιδέες του ανανεωμένου χριστιανισμού, τις οποίες ανέφερα προηγουμένως, στην Ελλάδα. Και βέβαια είναι στο πρόγραμμα το διδακτικό και η αντίληψη μιας εκλογικευμένης θρησκείας, η οποία όμως θα μπορεί με τον συνδυασμό των δυνάμεων της ψυχής και του ορθού λόγου να προσφέρει στον πιστό μια βαθύτερη και πιο ουσιαστική θρησκευτική εμπειρία και, όπως λέει ο Καΐρης, έντευξη με τον Θεό, κάτι που παραπέμπει κατά τη γνώμη μου στην παλαιά παράδοση της μυστικής σκέψης που διατρέχει την Βυζαντινή θεολογία, κάτι το οποίο έχει επισημανθεί σε μια πολύ πρωτοποριακή μελέτη ήδη στο τέλος της δεκαετίας του 1940 από άλλο ένα σημαντικό ανδριώτη λόγιο, τον Βασίλειο Τατάκη, στις μελέτες του για τον Καΐρη. Αυτές είναι οι διαδρομές του βίου. Φυσικά είναι γνωστά όσα έγιναν σε σχέση με την μεγάλη προσπάθεια του Καΐρη να ανανεώσει την ελληνική παιδεία δια του προτύπου το οποίο καθιερώνει στο ορφανοτροφείο, οι κατηγορίες του εναντίον του για θρησκευτική ετεροδοξία, η διακοπή της λειτουργίας του ορφανοτροφείου, η σύλληψή του, η φυλάκισή του αρχικά στο μοναστήρι του Ευαγγελισμού στη Σκιάθο, αργότερα η φυλάκισή του στην Σύρο, η δίκη του και η καταδίκη του πρωτοδίκου στη Σύρο και ο θάνατός του στην φυλακή. Βεβαίως ακολούθησε, όπως ανέφερε Μιχάλης Τιβέριος στην εισαγωγική του παρουσίαση, η έφεση των συνηγόρων του στον Άριο Πάγο, η οποία τελικά αθώωσε τον Καΐρη, ο οποίος όμως είχε στο μεταξύ φύγει από αυτή τη ζωή. Αυτό όμως ανέδειξε, όπως σχολιάστηκε εκτενέστατα
από ξένους παρατηρητές τον νέο Σοκράτη της Ελλάδος, Greece's new Socrates. Ακούμε επανειλημμένα να αναφέρεται στον τύπο και σε φυλάδια της εποχής που προέρχονταν από θρησκευτικά περιβάλλοντα και οργανώσεις με τα οποία είχε αναπτύξει σχέσεις ο Θεόφιλος Καΐρης. Αυτές είναι οι διαδρομές του βίου. Θα μου επιτρέψετε να πω ακόμα μερικά λόγια, παρόλο που ίσως να έχω φλιαρίσει αρκετά, για τις ιδέες. Ποιες ήταν αυτές οι επίμαχες ιδέες οι οποίες κατέστησαν τον Καΐρη ένα νέο Σοκράτη, ο οποίος δικάζεται και πεθαίνει για τις ιδέες του. Είδαμε την διαμόρφωση του διαφωτιστή, που την χαρακτηρίζουν η πνευματική εκοσμίκευση, η κριτική στάση απέναντι στις παραδεδομένες αυθεντίες και το πρωταρχικό ενδιαφέρον για τις θετικές επιστήμες στη γραμμή των κορυφαίων διαφωτιστών των προηγούμενων γενιών, και θα έβαζα την διαδοχή των ιδεών από τον Ιώσιμο Μισιόδακα στον Βενιαμίν Λέσβιο στον Θεόφιλο Καΐρη. Για τις ιδέες του αυτές έχουμε την μαρτυρία των συγγραμμάτων του, μάλιστα συγγράμματα τα οποία εξέδωσε σχετικά αργά το έργο «Γνωστική» το 1849 και το έργο «Στοιχεία Φιλοσοφίας» 1851, όπου μαθαίνουμε ακριβώς πώς έβλεπε ο Καΐρης το ζήτημα της γνώσης και πώς το ζήτημα της γνώσης συνδεόταν με το θεμέλιο και την πηγή κάθε σοβαρής γνώσης, που είναι η σχέση με τον Θεό. Αυτά τα δύο σημαντικότερα έργα του Καΐρη, η γνωστική και τα στοιχεία φιλοσοφίας, μας δείχνουν τι κυρίως τον απασχολεί, που είναι κατεξοχήν το πρόβλημα της γνώσης, που μας θυμίζει το χαρακτηριστικό ερώτημα του διαφωτισμού, όπως το διατυπώνει σε ένα διάσημο δοκίμιο ο Ιμμάνουελ Καντ, ήδη το έτος 1784. «Τόλμα να γνωρίζεις, σαπέρε άουτε». Αυτό, λέει ο Καντ, είναι ο διαφωτισμός. Η τόλμη να γνωρίσουμε με την δική μας κρίση και σκέψη. Και αυτό οπωσδήποτε απηχείται στον Καΐρη, ιδίως στο έργο για την γνωστική, όπου τον απασχολεί το ζήτημα των πηγών της ανθρώπινης γνώσης. Και τα δύο έργα απευθύνονται, όπως λέει ο πρόλογος, το φιλαλήθη αναγνώστη, λέει στον αναγνώστη ο Καΐρης, διάβασε εδώ για να δεις τι πιστεύω και τι έχω διδάξει. Μην ακούς τις συκοφαντίες. Είναι λοιπόν τα έργα αυτά η απόπειρα του Καΐρη να αναιρέσει τις ανακρίβειες και τη συνωμοσιολογία εναντίον του. Και φυσικά δεν μπορεί κανείς να αποφύγει τον συνειρμό ότι το πρόβλημα δεν έχει εκλείψει και είναι καλά να διαβάζουμε αυτά τα οποία λέει κάποιος πριν του καταλογίσουμε προθέσεις και ιδέες τις οποίες δεν διαθέτει. Από τότε ως τώρα νομίζω δεν έχουν αλλάξει και πάρα πολύ τα πράγματα. Η γνωστική αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο αποκτά ο άνθρωπος γνώσεις, τα είδη των γνώσεων, και μας υπενθυμίζει ο Καΐρης ότι οι γνώσεις αποκτώνται δια των ψυχικών δυνάμεων που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο,
πρωτίστη των ανθρωπίνων γνώσεων αιτία, αυτός εστίν ο των όλων Θεός. Αυτός είναι ο Καΐρης. Αυτός είναι ο Καΐρης ο οποίος αναζητά δια της εντεύξεως, όπως λέει, αλλά και δια της ασκήσεως του ορθού λόγου, την επικοινωνία με έναν Θεό ο οποίος είναι προσωπικός Θεός, δεν είναι ο Θεός των ντεϊστών του διαφωτισμού. Τα είδη των ανθρωπίνων γνώσεων διακρίνονται σε ιστορικές, τεχνικές και επιστημονικές, όπως λέει, αλλά πασών υπερκειμένας θεωρεί ο Καΐρης αυτό που ονομάζει αποκαλυπτικάς γνώσεις, δηλαδή την γνώση του Θεού. Και το έργο φυσικά, όπως και τα στοιχεία της εισαγωγής στη φιλοσοφία, καταλήγει με την έκθεση των θεοσεβικών αληθιών. Τα στοιχεία φιλοσοφίας απαρτίζονται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, κατά τη γνώμη μου, ιστορία της φιλοσοφίας, που δείχνει το βάθος των γνώσεων του Καΐρη τόσο για την αρχαία φιλοσοφία όσο και για την νεότερη, και επίσης συμπεριλαμβάνει στην επισκόπηση αυτή της ιστορίας της φιλοσοφίας και μια πολύ ενδιαφέρουσα επισκόπηση της νεοελληνικής φιλοσοφίας από τον 16ο αιώνα και εξής, αναφέροντας όλα τα σημαντικά ονόματα, αναφέροντας κυρίως αυτούς οι οποίοι τόλμησαν να ανανεώσουν την φιλοσοφική σκέψη στην παιδεία του νέου ελληνισμού και αναφέροντας και όλους τους συγχρόνους του. Αυτό το παράπονο που έχω από αυτή την ανασκόπηση είναι ξεχνά τον σημαντικότερο του πρόδρομο, τον Ιώσυπο Μησιώδακα, τον άλλον κριτικό στοχαστή και θετικό επιστήμονα, ο οποίος επίσης για τις ιδέες του έτυχε πολλών κατατρεγμών. Το δεύτερο μέρος του έργου είναι μια πραγματεία περί ψυχολογίας και καταλήγει και το έργο αυτό με την έκθεση των βασικών αρχών της θεοσέβειας. Πέρα από τη φιλοσοφία, ο Καΐρης είναι και ένας σημαντικός επιστήμονας, μελετητής των θετικών επιστημών και μάλιστα είναι από τους λίγους, ίσως ο μόνος μαζί με τον Βενιαμίν Λέσβιο, θετικούς επιστήμονες στην φιλολογία του νεοελληνικού διαφωτισμού, ο οποίος προσπαθεί να παραγάγει και κάτι διαφορετικό από αυτά που διαβάζει στα βιβλία των επιστημόνων της επιστημονικής επανάστασης στην δυτική επιστήμη, επεξεργαζόμενος την ιδέα του ενήλου, μια ιδέα την οποία βλέπουμε στην χειρόγραφη φυσική του που σώζεται στην βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων. Στο έργο αυτό παρουσιάζει την ιδέα του ενήλου ως μιας λεπτής ύλης, πηγαίνοντας πίσω στους προσοκρατικούς φιλοσόφους, που συνέχει τα σώματα του φυσικού κόσμου. Δεν δέχεται ο Καΐρης την ιδέα του κενού. Υπάρχουν, λέει, μικρά, ελαχιστότατα σωματίδια, τα οποία αποτελούν αυτό το περίχημα, κατά κάποιον τρόπο, που το ονομάζει ένυλο. Και είναι ένα θέμα το οποίο μελέτησε ένας ιστορικός, πρωτοπόρος ιστορικός των θετικών επιστημών στην έρευνα του διαφωτισμού, ο Γιάννης Καράς, που ασχολήθηκε ειδικά με τον Καΐρη. Λοιπόν, φιλοσοφία, ιδίως γνωσιολογία και ιστορία της φιλοσοφίας, φυσική, θρησκεία. Πραγματικά πρόκειται για μια οδύσσια ιδεών που καταλήγει στον θρησκευτικό προβληματισμό. Τι είναι ακριβώς η θεοσέβεια, με την οποία
ιδέα τελειώνει και τη γνωστική και τα στοιχεία φιλοσοφίας. Μας λέγει ακριβώς στην απολογία του, την απολογία την οποία εξεφώνησε στο δικαστήριο της Ερμούπολης. Η θεοσέβεια δεν έχει άλλον διδάσκαλο, ημι μόνο των Θεών, καθότι αυτή είναι απόρρια της ηθικής του Θεού. Επομένως, ως προείπων, ούτε καθιδρυτής είμαι με της θεοσεβίας, ούτε προσιτηλιστής υπέρ αυτής. Και αναφέρεται συνεχεία στις θρησκευτικές του ανησυχίες. «Εν διαμηχανία μου ταύτη, ευρισκόμενος, εκινδύνευα να μείνω άθρησκος. Μη ανεχόμενος όμως την κτηνώδη ταύτην κατάσταση της αθρησκείας, απεφάσισα να εγκαρτερήσω με χρυσούδιν ηθό να λύσω τις απορίες μου. Επιτέλους, γαλινιέαν την άκενη νεμονύκτα, ατενίσας προς τον αστερό εν τα ουρανό. Ενόμισα ότι ανέγνων επ' αυτού χρυσής γράμμαση τας λέξης «Θεόν σέβου, Θεόν αγάπα». Έκτοτε εισθάνθην καταπαύσασαν την ταραχήν της ψυχής, την μέχριν της στιγμής εκείνης ως εκ της αμφιβολίας κατασπαράτουσαν το πνεύμα μου. Αυτός ο αστερόης και λαμπρότατος ουρανός, στον οποίο ατένισε ένα βράδυ ο Καΐρης και είδε τα παραγγέλματα «Θεόν σέβου, Θεόν αγάπα». Τι μας θυμίζει? Μας θυμίζει, και αυτό δείχνει όλο το υπόβαθρο της παιδείας του Θεόφιλου Καΐρη, τον Ιμάνουελ Καντ, τον οποίον το ξέρει και το ξέρουμε πως τον ξέρει καλά από τις σημειώσεις που προσθέτει στα στοιχεία φιλοσοφίας. Όταν ο Καντ μιλά για το μεγαλείο που αισθάνεται ατενίζοντας τον έναστρο ουρανό και συναισθανόμενος την κατηγορική προσταγή, τον ηθικό νόμο μέσα του. Αυτός είναι ο Καΐρης, ο οποίος τη στιγμή της απολογίας ουσιαστικά παραφράζει τον Καντ για να εξηγήσει την έντευξή του με τον Θεό, την οποία δεν μπορούσαν να καταλάβουν οι συγχρονοί του. Αφού λοιπόν είδε αυτά τα παραγγέλματα «Θεόν σέβου, Θεόν αγάπα», περί ουδενός άλλου πλέον εσκεπτόμην, ημί περί του πόση δυνάμει να συντελέσω προς απελευθέρωση της τότε επαναστάσεις πατρίδος μου, καθώσον και δεύτερον μετά την αχρόνων ατενίσας προς τον ουρανόν ανέγνων εκτός του Θεόν σέβου και το αγάπα την πατρίδα σου και θυσιάσθητη υπέρ αυτής». Και καταλήγει ο Καΐρης, αφού έχει εκθέσει τις θεμελιώδεις αρχές του δέοντος, οι οποίες διείπαν τη ζωή, την σκέψη, την πράξη του. Καταλήγει λέγοντας «Απαντώ ενώπιον του ελευθέρου δικαστηρίου της πατρίδος μου το παράπονό του. Η πατρίδα είναι ελεύθερη και μάλιστα η πατρίδα έχει πλέον μετά την εξέγερση του 1843 αποκτήσει και σύνταγμα. Είναι συνταγματική πολιτεία. Απαντώ ενώπιον του ελευθέρου δικαστηρίου της πατρίδος μου ότι ο θεοσεβής ουδέποτε είναι προσιλητιστής». Αυτός, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συμπατριώτες του Θεόφιλου Καΐρη, αυτός υπήρξε ο Θεόφιλος Καΐρης. Μια ελεύθερη και ακαταπαύστος γρηγορούσα συνείδηση. Ένας άνθρωπος ο οποίος αφιέρωσε τη ζωή και την πνευματική του προσπάθεια, η οποία υπήρξε μακρά και εργώδης, στην αναζήτηση
της αλήθειας και της ελευθερίας, του ελεύθερου φρονήματος και στην ανάληψη της πνευματικής ευθύνης που οφείλει να χαρακτηρίζει τον σκεπτόμενο άνθρωπο. Νομίζω ότι η κληρονομιά του είναι ανεκτίμητη και ένα από τα κεκτημένα αυτού του χρόνου της διακοσιετηρίδος της επαναστατισάσης Ελλάδος είναι να θυμούμαστε, να τιμούμε, αλλά ιδίως να μελετούμε τον Θεόφιλο Καΐρη. Ευχαριστώ για την υπομονή σας.